Καλησπέρα! Πάμε να γίνω κράτη μαγνήματα! Το όνομά μου είναι Παναγιώτης Καλύβας, οι φίλοι μου φοράζουν παράγκα. Τις φράλες έπαιρνα τα δόντια μου και μου φύγε ένα δόντι. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Καλά πάμε. Είμαι φοιτητής και θα μου μείνει να ξέχαστε, είμαι στο πέμπτο έτος πλέον, δηλαδή τα φοιτητικά μου χρόνια θα παρέλθουν. Δεν θα μου μείνει να ξέχαστε στιγμές φοιτητικές, στις οποίες είχαμε διαβάζαμε συνήθως ή πίναμε καφέ και η παρέα έχει ενωθεί τόσο πολύ μετά από τόση ώρα που ένας ζούσε μέσα τον άλλον, κάτι σαν το ψάρι τον ιδρύο, μέχρι που ένας θα φώναζε «Πού είναι τα σουβλάκια, ρε μαλάκες!» Ναι, τρώω πολλά σουβλάκια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Το καλό με τα σουβλάκια είναι ότι βρωμάς για τους άλλους, ειδικά όταν φας τζατζίκι ή μουστάρδα. Ζω πραγματικά για τη στιγμή που θα μου πει η κόμενά μου, δεν έχω κόμενα, υποθετική κόμενα, βρωμάς τζατζικίλας και πυρήλας. Τότε θα είναι που θα ξέρω ότι έχω φάει πολύ, ρε φίλε, ναι, έχω φάει και βρωμάω. Επίσης, ξέχασα τι είχα να πω μετά. Ωραία. Μερικές φορές τρώω τόσο πολύ που παθαίνω γαστερίτιδα. Ναι. Απλά αρχίζω και ξεχνάω άλλη μέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν είσαι άρρωστος, που σε προσέχουν όλοι. Είναι όλοι σε φάση, μήπως θες λίγο νερό, μήπως θες λίγη πορτοκαλάδα, μήπως θες τρίτη κουβέρτα για τον πυρετό. Το καλύτερο είναι όταν έχεις γκόμενα να σε προσέχει. Ω, μου και μου το μωράκι. Τι θέλει, μωρέ. Θέλει να μην πούνε να γίνει καλά. Λίγο κόλλο θα ήθελα. Ευχαριστώ. Έχω ακούσει ότι πριν είναι αντισώματο, δεν θέλω. Για τρίτο. Ναι, είμαστε πολύ γρουνιανοί οι άντρες. Το χειρότερο είναι ότι δεν είναι να ασχολείσαι με τον εαυτό σου όταν είσαι σε μια σχέση. Το χειρότερο είναι μετά τη σχέση. Και δεν εννοώ για το χωρισμό, για τα γεμάτα μου από τσίγαρα, τα σάκια, με τα μοναχικά βράδια, με τις τσόντες και τα χαρτομάτιλα. Εννοώ για τη φάση που θα πρέπει να γυρίσεις τα πράγματα που έχει πάρει ο ένας από το σπίτι του άλλου για να τη γυρίσεις τον πρώτο. Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση με την κοπέλα μου και της έκανα μια σοβαρή πρόταση. Της λέω, θέλω να μου τα πουλήσει όλα τα πράγματά σου, μου λέει τι έχω αφήσει, ένα μικρόφωνο και ένα string. Ωραία μου, λέει μέσα, πόσα, 60 ευρώ. Αλλά δεν μπορούμε να τη τα δώσουμε το χέρι, να την πληρώσουμε σε ίντερνετ. Δεν θέλω να τη δω. Επίσης, οι άντρες είναι τόσο γουρούνια που πάω στοίχημα ότι στη δευτέρα μορουσία το 80% των ανδρών θα είναι σε φάση. Όχι, ρε μαλάκα, τώρα σε λίγο το διάλειμμα. Ναι, βγαίνουμε έξω οι άντρες. Βγαίνουμε έξω οι άντρες και βλέπουμε τα πάντα μέσα από το πρίσμα του σεξ ή αλλιώς σεξοφακό. Ο σεξοφακός είναι σαν τα γυαλιά της μοιοπίας που φοράνε οι χίπστερ που δεν έχουν μοιοπία. Πραγματικά ζηλεύω τις γυναίκες που μπορούν και βλέπουν τον κόσμο γύρω τους χωρίς αυτό το φακό. Π.χ. βγαίνω έξω και είμαι σε φάση, βλέπω έναν άντρα και λέω «Μαλάκα, αυτός πρέπει να γαμάει». Βλέπω μια γυναίκα και λέω «Μαλάκα, αυτή γαμάει». Ευχαριστώ πολύ.